Κυρίες και κύριοι, κατόπιν τηλεφωνήματος που εδέχθηκα, ήρθα στο Γήθιο για να δω αυτά που μου είπανε στο τηλέφωνο. Και έτσι δείτε κι εσείς τι αντίκρισα. Το πρώτο θέμα ήταν ότι πριν από λίγη ώρα, μία ώρα, δύο, κάπου εκεί, είχαν γίνει τα εγγένεια στο βιολογικό καθαρισμό Γηθίου. Μετά από αυτό άνοιξε αυτό το φρεάτιο και όπως βλέπετε ο βιολογικός καθαρισμός κάθε άλλο παρά καθαρός ήταν. Άρχισε να βγαίνουν βόθρολήματα προς τη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Δείτε την εικόνα, μιλάει μόνη της, δεν χρειάζεται εγώ να σχολιάσω. Φανταστείτε ότι μάλλον μέχρι να έρθω εγώ 20 χιλιόμετρα, 22 περίπου, είχαν ήδη πλύνει τα περισσότερα κομμάτια. Όπως βλέπετε συνεχίζει να τρέχει ριάκι βαθρολιμάτων. Δείτε και το φρεάτιο που έγινε στη Τριβάνη. Βλέπετε ήρθε ένα βιτιοφόρο για να κάνει απόφραξη ή να καθαρίσει ή να τα πάρει να τα μεταφέρει πάλι στο βιολογικό που εκεί έπρεπε να έχουν πάει από μόνα τους. Οι εργάτες του βιτιοφόρου έβαλαν τους σωλήνες για να αρχίσει η αναρρόφηση σε ένα φρεάτιο που, όπως μου είπανε οι κάτοικοι, δεν είναι η πρώτη φορά ούτε θα είναι και η τελευταία, λέει. Αυτό γίνεται συχνά και ιδίως τις νύχτες. Τώρα τι γίνεται τη νύχτα δεν γνωρίζω. Οι κάτοικοι που μου το είπαν ξέρουν. Σε αυτό το σημείο διακόπτω την κινηματογράφηση διότι αισθάνομαι ότι έρχονται δύο άτομα επάνω μου. Κανεί με δίχως αριθμό, με μπράβους που με απείλησαν γιατί τραβάω. Μάρτυρες του γεγονότος που σας ανέφερα και είδατε ήταν οι παρευρισκόμενοι στις ταβέρνες οι οποίοι θέλησαν να με βοηθήσουν αλλά πριν τους βρω εγώ είχαν πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και ήρθε το περιπολικό που κατέγραψε και το γεγονός. Με αποτέλεσμα μετά να μιλήσουν και στην κάμερά μας. Πήγα μία ώρα να παρκάρω το αυτοκίνητό μου απέναντι από τις 90 μοίρες ακριβώς στη γωνία του λιμανιού και ενώ κάνανε τα εγγένεια με πολύ μεγάλες επανεκρουσίες, ένα έργο το οποίο δεν λειτουργεί καλά. Δεν λειτουργεί καλά όχι το εργοστάσιο επεξεργασίας διαλυμάτων, αλλά οι σωλήνες που πηγαίνουν τα λίμματα στον προορισμό τους. Και έχει γεμίσει ο δρόμος βορθολήματα. Αυτό γίνεται πολύ τακτικά.
έχει γίνει το έργο, δεν πρέπει να έχει γίνει σωστά, δεν πρέπει να είναι οι σωλήνες οι σωστές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και πολύ τακτικά πλημμυρίζουν τα λίμματα στον δρόμο. Ο κόσμος έρχεται στο Γύθιο από την Αθήνα να πει το ζάχι του δίπλα στη θάλασσα και τώρα όπως βλέπετε στη θάλασσα είναι μόνο κάγκελα και ούτε πεζοί δεν περνάνε, ούτε τίποτα. Το μέλλον του Γυθίου είναι αυτή η παραλία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δείξω, μόνο την παραλία αυτή, η οποία είναι αυτή τη στιγμή είναι νεκρή. Σταθάκος Αντώνιος. Για πείτε μας και εσείς για το όμορφο Γύθιο. Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Γεωργακάκος. Καιρός είναι να επανέλθει πλέον το παραδοσιακό όμορφο Γύθιο. Έχει χάσει όλο το ρομαντισμό του, την καθαριότητά του και γενικά ο τουρίστας έρχεται και δεν ξανάρχεται. Που οφείλεται στη δημοτική πλέον αρχή η οποία κυβερνάει τον τόπο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όποιος περνάει καταλαβαίνει πώς ήταν το Γύθιο και πώς είναι.